την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη και αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε ότι ξεφεύγει η κατάσταση, γιατί εμπλέκει την Αθήνα στο μακελιό της Κωνσταντινούπολης η Τουρκία. Λένε οι Τούρκοι ότι αν δεν είχαμε πιάσει τη γυναίκα, αυτή που βάλει τη βόμβα, θα διέφευγαν στην Ελλάδα. Που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Έτσι λένε οι Τούρκοι. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, ναι, με χρονοκαθυστέρηση, γιατί έχουν συνηθίσει να μας πετάνε λάσπη κατευθείαν, βγήκε και είπε επί της ουσίας ότι οι συλληφθέντες ήταν έτοιμοι να διαφύγουν πού, προς την Ελλάδα. Να πούμε βέβαια ότι επειδή υπάρχουν αλλεπάλληλες ενημερώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό, και αυτό είναι που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τους Έλληνες νομίζω, είναι το αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες ανάμεσα σε όσους χτυπήθηκαν από αυτή τη βομβιστική επίθεση, την Άναδρη. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, ενώ μέχρι πριν από λίγα λεπτά θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει ουδής τραυματίας, έχουμε μία Ελληνίδα, αγνώστου ηλικίας τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στους 81 τραυματίες. Τραυματίες. Μάλιστα. Καθώς επίσης υπάρχουν και 6 νεκροί ανάμεσα. Να πούμε ότι η Ελληνίδα δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, έχει τραυματιστεί ελαφρά από φράσμα γυαλιού και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ξαναλέμε εδώ πέρα το θέμα είναι ότι έρχονται οι Τούρκοι τώρα να εμπλέξουν πάλι τη χώρα μας. Θα έφυγε στην Ελλάδα και πάθηκε στην Ελλάδα, ποιος θα ανοίγει τα σύνορα για να φεύγει? Εσείς, φαντιστέλατε. Αλλά οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κάθε τι, ακόμα και αυτή την καταδικαστή από όλους μας τρομοκρατική επίθεση. Που συνδέεται με το ΠΚΚ. Έτσι ακριβώς. Να εμπλέξουν την Ελλάδα πάλι για να κερδίσει ο Ερντογάν τη συσπήρωση των εξαφανισμένων ψηφοφόρων του. Ακριβώς αυτό. Αυτή εδώ είναι η βομβίστρια. Ξαναλέμε, για μία ακόμα φορά πάλι πάνε να εμπλέξει την Ελλάδα. Έχει ξεφύγει ο τύπος. Ενώ ο Ερντογάν και η παρέα του, όλοι εκεί. Πάμε τώρα. Να πούμε ότι υπήρχε αντίδραση βέβαια τόσο του οικονόμου όσο και του κύριου Θεοδωρακάκου, των υπουργών, όπου απάντησαν στον Σοϊλού ότι έχουμε μέτωπο με την τρομοκρατία, δεν δεχόμαστε τρομοκράτες. Ναι, βέβαια και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να πούμε ότι έκανε ανάλογη ανακοίνωση ότι η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας, σοκαρισμένος και λυπημένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Τουρκία. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, είπε ανάμεσα. Μάλιστα. Πάμε πίσω που εμπλέκουν τη χώρα μας τώρα για το τρομοκρατικό χτύπημα. Να πούμε ότι βγήκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τάκης Θεοδωρακάκος, και λέει λοιπόν, κύριε Σμυριράλη, διεμήνυσε στον Τούρκο Υπουργό ότι η Ελλάδα προστατεύει καλά τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφος της. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προς τον Υπουργό τον Τούρκο. Που πάλι και ακόμα και εδώ πάνε να δημιουργήσουν ιστορία με τη χώρα μας. Έτσι, ένταση. Ένταση, με αυτό θέλουνε. Ναι, με αυτό θέλουνε. Πάμε γρήγορα. Να διασκεδάσουμε λίγο. Πάμε να φύγουμε από τη μακάβρια. Πάμε να φύγουμε από τα δυσάρεστα. Πάμε να το ρίξουμε λίγο έξω. Πάμε να προετοιμαστούμε γιατί η Πέμπτη πλησιάζει. Γιατί Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγουμε όλοι για Vegas Live Stage να γλεντήσουμε με σταμάτη Γονίδη και Ζαφύρη Μελά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Γονίδης Μελάς, πρέπει να πας στο Vegas Live Stage. Φύρις Μελάς. Αν ήταν μια απόφαση μυαλού.